Ικανοποιημένη είναι η τουριστική κίνηση στο νησάκι των Ιωαννίνων τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, με αρκετούς τουρίστες, Έλληνες και ξένους, να επισκέπτονται το όμορφο νησάκι της Παμβότιδας για να θαυμάσουν τα μνημεία και τις ομορφιές του. Φέτος, ο καιρός με τις συχνές βροχοπτώσεις δεν βοηθάει ιδιαίτερα τους επισκέπτες, ωστόσο η κίνηση κυμαίνεται στα περσινά καλά επίπεδα. Όπως ανέφερε με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων, Άρης Λιούμπος. Να σημειωθεί πως πέρυσι, σύμφωνα με τον κύριο Λιούμπο, η κίνηση ήταν αυξημένη κατά 30%. Προς το παρόν καλά πηγαίνει. Βέβαια, έχουμε λίγο θέμα με τον καιρό. Από τον Ιούνιο μήνα και μετά συνεχώς βρέχει. Αυτό επηρεάζει το νησί κατά πολύ. Όταν πιάνει βροχή, οι τουρίστες σταματάνε, απλώς δεν κατεβαίνουν καθόλου στο μόλο. Κατά τα άλλα, η κίνηση είναι ακριβώς ίδια με πέρυσι. Πέρυσι είχαμε 30% άνοδο. Φέτος έχουμε ακριβώς τα ίδια με το περσινά. Είναι ικανοποιημένος ο κόσμος από αυτά που βλέπει στο νησί, από τις επισκέψεις, από τις μονές, από τα μουσεία? Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το μουσείο κυρίως του Άλλη Πασά, με την ιδιωτική συλλογή του Φώτη του Ραπαγκούση. Έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό το μουσείο. Είναι πάρα πολύ επισκέψιμο. Επίσης, τα μοναστήρια, η Μονή Φιλανθρωπινών πλέον είναι ανοιχτή όλη τη μέρα για το κοινό, για τους τουρίστες, με την παρουσία βεβαίως και από δύο γερόντισες. Έχει ανοίξει και η Μονή Ελεούσα τον τελευταίο μήνα και οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν και τα μοναστήρια πλέον.